Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναπτύξουμε μεσιακές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των μεσιακών προφητείων, ο κύριος Ζώγας έχει να υποβάλει δύο ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Κύριε Ζώγα, τα ερωτήματά σας. Να δώσουμε και πάλι τον αριθμό τηλεφώνου του σταθμού, είναι το 3617-285, επαναλαμβάνω 3617-285. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, μία ερώτηση έχει σχέση με την εχθεσινή εγκύκλο που διαβάστηκε σε όλους τους ναούς της χώρας. Η εγκύκλωση εξεδόθη από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και σύμφωνα με την εγκύκλο αυτή απαγορεύεται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να διαβάζουν την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, γιατί σύμφωνα με τους συντάκτες της εγκυκλίου είναι σχισματική, εξωεκκλησιαστική, αντιεκκλησιαστική και συντάσσεται και γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι συντάκτες της εγκυκλίου, ανήκουν σε ομάδες εξωεκκλησιαστικές. Θα ήθελα ο κύριος Σωτρόπουλος να σχολιάσει αυτή την εγκύκλιο, γιατί προσωπικά είμαι συνδρομητής του Ορθοδόξου Τύπου επί 17 τουλάχιστον έτη, όπως την ενθυμούμε, και μόνο αντιεκκλησιαστική γραμμή δεν είδα, αντορθόδοξη σχισματική. Είδα ορθόδοξο φρόνημο, ορθόδοξη γραμμή πλεύσεως, μαχητικό ορθόδοξο πνεύμα, αντιοικουμενιστικό, και θα ήθελα και πάλι, επαναλαμβάνω, κύριος Σωτρόπουλος, να σχολιάσει αυτή την εγκύκλιο, αν όντως ορθοτομεί το λόγος αληθείας ή είναι προϊόν κάποιων άλλων γεγονότων. Κύριε Σωτρόπουλε, τι έχετε να πείτε? Είμαι και εγώ, εσείς είστε συνδρομητής, είπατε, του Ορθοδόξου Τύπου, και εγώ είμαι αναγνώστης και θαυμαστής, θα έλεγα, αυτού του εβδομαδιαίου εντύπου, το οποίο ακολουθεί ακρεφνώς ορθόδοξη γραμμή και δι' αντιαιρετική και ειδικότερα αντιοικουμενιστική, και έχει το θάρρος να θίγει καυτά θέματα της Εκκλησίας και να πληροφορεί πανορθοδόξος, διορθοδόξος, αλλά και επί όλων των σπουδαίων ζητημάτων ευρύτερα στον χριστιανικό, στο διαχριστιανικό χώρο. Είναι μια εφημερίδα αξία λόγου, πολύ σοβαρή εφημερίδα, έχει συνεργάτες πολύ δυνατούς δημοσιογράφους, πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητάς πανεπιστημίου όπως είναι ο κ. Μουρατίδης και άλλος δυνατούς δημοσιογράφος όπως είναι ο κ. Ψαροδάκης, έχει άρθρα πνευματικά, έχει σχόλια πνευματικά. Και ο Ορθόδοξος Τύπος μαζί με ένα άλλο μηνιαίο εκείνο εκκλησιαστικό έντυπο, τον Ορθόδοξο Αγώνα, είναι τα δύο εκκλησιαστικός αγώνας, είναι τα δύο έντυπα τα οποία ενημερώνουν πάνω σε εκκλησιαστικά θέματα και δίνουν τη μάχη με θάρρος, με ρωμαλαίο πνεύμα για τα τρωτά που συμβαίνουν στον εκκλησιαστικό χώρο. Και απορώ πως η Ιερά Σύνοδος έφτασε στο σημείο να εκδώσει εγκύκλιο εναντίον αυτών των εναντίον του Ορθοδόξου Τύπου. Έχω ακούσει μερικούς οι οποίοι είναι τέλος πάντων συντεταγμένοι με φαύλες καταστάσεις στον εκκλησιαστικό χώρο να ονομάζουν τον Ορθόδοξο Τύπο Ορθόδοξο Ρήπο. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό και εντελώς αντίθετο, ότι δεν είναι ρήπος, αλλά είναι ένα ισχυρό απορρυπαντικό. Επιτυχέστατη έκφραση, κύριε Σωτρόπουλε. Ο δε πατήρ Μάρκος Μανώλης, ο ιερομόναχος, που είναι η ψυχή, θα έλεγα, του Ορθοδόξου Τύπου, είναι ένας ευλαβέστατος, ασκητικότατος και συγχρόνως αγωνιστικότατος ιερομόναχος. Αντάξιο πνευματικό τέκνον του πατρός Χαραλάμπους, του Βασιλοπούλου, του αημνίστου εκείνου αρχιμαντρίτου, που ήταν ένα ηρωικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Λένε οι συνοδικοί στην εγκύκλιο εναντίον του Ορθοδόξου Τύπου ότι συντάσσεται από ομάδες εξωεκκλησιαστικές. Ό,τι το αναλυθέστερο. Οι συντάσσονται στον Ορθόδοξο Τύπο και αυτοί που εγκολπώνονται τον Ορθόδοξο Τύπο είναι συνειδητοί χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, θερμοί χριστιανοί, αγωνιστικοί χριστιανοί, και είναι περισσότερο από όλους μέσα στην Εκκλησία.
είναι οι χριστιανοί που διαβάζουν αυτά τα ορθόδοξα έντυπα, είναι τα εκλεκτότερα μέρη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι κυρίως των θρησκευτικών οργανώσεων. Το να λένε ότι είναι εξωεκκλησιαστικές ομάδες είναι σαν να λένε ότι είμαστε αιρετικοί. Εκτός Εκκλησίας. Μα εμείς πολεμάμε τις αιρέσεις. Λοιπόν, το να προσάπτουν μια κατηγορία σε ορθοδόξους μαχητάς ότι είναι έξω από την Εκκλησία, αυτή είναι δεινή συκοφαντία. Ναι, σημειωτέων ότι στην Εγκύκλιο δεν υπήρχε ούτε μία παράγραφο του ορθοδόξου τύπου που να λένε «Να, αυτή είναι έκφραση που ανοίξει αιρετικούς ή σχισματικούς». Ακριβώς. Απολύτως καμία. Λοιπόν, δεν μας λένε πού ο ορθόδοξος τύπος δεν ορθοδοξεί. Να το μάθουμε κι εμείς. Να μας πούνε συγκεκριμένα, όχι γενικά και αόριστα πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο καταδικάζουν τον ορθόδοξο τύπο είναι διότι έχει λάβει μια στεναρή θέση επάνω στο εκκλησιαστικό θέμα, προς την πλευρά που υπάρχει το δίκαιο και εναντίον της πλευράς όπου υπάρχει το άδικο. Αυτό δεν το συγχωρούν οι φαυλοκράτες της εκκλησιαστικής διοικήσεως. Λένε ότι είναι σχισματικός ο ορθόδοξος τύπος. Άλλος είναι σχισματικός, αυτός που διήρυσε την ιεραρχία σε δύο και το λαό τον ευσεβεί σε δύο παρατάξεις. Ο προκαθήμενος είναι δυστυχώς που δημιούργησε σχίσμα και αυτός βαδίζει αντιεκκλησιαστικά, διότι ταύτισε την Εκκλησία με το πρόσωπό του, ότι αυτός είναι Εκκλησία και το θέλημά του είναι το υπέρτατο θέλημα και όχι το θέλημα του Χριστού. Είναι ντροπή, είναι διαστροφή των πραγμάτων αυτά τα πράγματα. Είναι ένα από τα θλιβερότερα σημεία των καιρών, για τα οποία, κύριε Ζώγα, έχει κλείσει ο ουρανός, αν πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, όπως έκλεισε την εποχή του προφήτου Ηλιού για την ασέβεια του ιερατείου. Έχει κλείσει ο ουρανός, έχει γίνει χάλκινος και αρνείται να ρίξει σταγόνες βροχής εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανομία και αμαρτία. Εγώ σαν θεολόγος συνιστώ εκθύμω στον ορθόδοξο τύπο καθώς και τον εκκλησιαστικό αγώνα, και με αυτή την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που στρέφεται εναντίον του ορθοδόξου τύπου, πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι συνδρομητές και οι αναγνώστες. Ό,τι πολεμάει η φαυλοκρατία, αυτό εξαίρεται περισσότερο στη συνείδηση του ορθοδόξου ελληνικού λαού. Γενικώς έχω να πω στους αγαπητούς τηλεθεατάς, αν θέλουν να ενημερώνονται σωστά επάνω στα εκκλησιαστικά θέματα, να διαβάζουν αυτά τα δύο έντυπα, τον ορθόδοξο τύπο και τον εκκλησιαστικό αγώνα. Ως προς το έντυπο το επίσημο της Εκκλησίας της Ελλάδος που λέγεται Εκκλησιαστική Αλήθεια, θα έλεγα ότι πρέπει να μετονομαστεί εκκλησιαστικό ψεύδος, διότι λέει πολλά ψέματα, διαστρέφει τις αλήθειες, παρουσιάζει το φως ως σκότος και το σκότος ως φως, το δίκαιο ως άδικο και το άδικο ως δίκαιο, και είναι ένα περιοδικό, η Εκκλησιαστική Αλήθεια, που υπηρετεί σκοπιμότητες, ενώ ο ορθόδοξος τύπος και ο εκκλησιαστικός αγώνας είναι περιοδικά ανιδιοτελή. Οι αυτοί που τα συντάσσουν και αυτοί που τα διευθύνουν κινούνται από αγνά ελαττήρια υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού και δεν έχουν συμφέροντα. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχουμε τρεις ερωτήσεις και όπως βλέπω θα φάμε πάλι τον χρόνο. Όχι, θα πούμε σήμερα και προφητείες. Τουλάχιστον μία-δύο να πούμε. Τι ερωτήσεις έχετε? Μία ερώτηση είναι, μία κυρία λέγει ότι είδε σε ναούς και μάλιστα ακόμη και μέσα στο Άγιο Βήμα, πάνω σε χαλιά, σε μοκέτες, να υπάρχει το σημείο του Σταυρού και βέβαια να καταπατείται όπως βαδίζει κάποιος. Και ναι, σκανδαλίστηκε γι' αυτό. Τι έχουμε να πούμε? Έχει δίκιο η χριστιανή που σκανδαλίστηκε. Και εγώ έχω δει πάνω σε τάπητες, σε χαλιά, μέσα στους ναούς, στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα πρώτης Αγίας Τραπέζης, τάπητες χαλιά με σταυρούς. Αυτό όμως απαγορεύεται. Καταπατούνται. Οι ιεροί κανόνες ρητός απαγορεύουν να χαράσετε κάτω το σημείο του Σταυρού για να μην πατούν οι άνθρωποι το σύμβολο της σωτηρίας. Δημιουργεί έτσι μια ταραχή στη συγκίνηση του Ορθοδόξου Χριστιανού να πατήσει κανείς το Σταυρό.
το σημείο του Σταυρού. Το Σταυρό τον τιμούμε, δεν τον πατούμε. Και έχω κάνει και εγώ παρατηρήσεις ιερείς και μερικοί ιερείς είπαν έχεις δίκιο. Δεν το προσέξαμε, δεν το σκεφτήκαμε και θα το διορθώσουμε. Θα αφαιρέσουμε αυτά τα χαλιά και θα βάλουμε άλλα που δεν έχουν σταυρούς. Άλλοι ιερείς είπαν δεν πειράζει, τι πειράζει εάν πατούν δηλαδή επάνω στο σταυρό. Έχουμε δύο ειδών ιερείς, έχουμε αυτούς που έχουν χαλαράν συνείδηση και έχουμε και τους ευλαβείς ιερείς, οι οποίοι άμα τους κάνεις μια καλή σύσταση την ακούν οι άνθρωποι και συμμορφώνονται. Οπωσδήποτε, για ένα τέτοιο ζήτημα έπρεπε να εκδοθεί μια εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου προς τους ιερείς να προσέχουν, να μην βάζουν μέσα στους ναούς τάπητες και χαλιά που έχουν επάνω το σημείο του Σταυρού. Όχι μόνο ιερείς, και καταπατήνται και σκανδαλίζονται, ταράζονται οι συνειδήσεις των χριστιανών. Κάθε χριστιανός, κύριε Σωτρόπουλ, να μην έχει μέσα στο σπίτι τέτοιους τάπητες και τέτοιους. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Δεν απαγορεύεται μόνο για τους ναούς και για τα σπίτια. Δεν μπορεί να έχουμε κάτω χαλιά που έχουν σταυρούς και να πατάμε τους σταυρούς. Οι εχοδίτες μόνο χαίρονται όταν καταπατούν τον Τίμιο Σταυρό. Και μια φάμπρικα εκεί που βγάζει κάτι παπούτσα και έχουν από κάτω το Σταυρό και είναι στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. Ένας τηλεθεατής μας ρωτάει μήπως υπάρχει κίνδυνος σχίσματος στην Εκκλησία εξαιτίας των... Είπαμε ήδη έγινε σχίσμα. Ο προκαθήμπελος διήρυσε την ιεραρχία σε δύο μέρη, σε δύο παρατάξεις. Και διήρυσε και τον ευσεβή λαό. Δεν μιλάω για τους αδιαφόρους που δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι παπάς και ποιος θα είναι δεσπότης. Λοιπόν, μιλάω για τους συνειδητούς χριστιανούς. Λοιπόν, αυτοί έχουν διαιρεθεί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι γενικότερα, τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός είναι διαιρεμένος. Οι συνειδητοί χριστιανοί βέβαια είναι προς το μέρος του δικαίου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οποίοι κλέπτονται, όπως λέει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας, από την άγνοια. Έχουν άγνοια, γίνεται παραπληροφόρηση, δεν ξέρουν που είναι το δίκαιο, νομίζουν ότι είναι προς τη μία κατεύθυνση το δίκαιο, οι συνειδητοί ξέρουν πως είναι προς την άλλη κατεύθυνση και έχει γίνει σχίσμα, αλλά υπάρχει φόβος να γίνει και σχίσμα με την αυστηρότερη έννοια της λέξεως. Θα έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι θα είναι οι αίτιοι του σχίσματος, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν τους ετσιθελισμούς τους στην Εκκλησία του Χριστού. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι δημοκρατικό και οφείλουν οι ιεράρχες, προκαθήμενοι των Εκκλησιών, γενικότερα και οι ιεράρχες, να κυβερνούν επί τη βάση των αρχών του Ευαγγελίου και επί τη βάση των ιερών κανόνων των συνόδων της Εκκλησίας. Όταν κυβερνούν έτσι δεν γίνεται σχίσμα. Όταν δεν κυβερνούν έτσι γίνεται διαταραχή και σχίσμα. Και να όψονται αυτοί που θα είναι οι αίτιοι του σχίσματος. Κύριε Νίκο, επιτροχάνε σε δύο, απαντήσει σε δύο ακόμα ερωτήσεις που έχουμε. Ναι. Μία κυρία ρωτάει, επιτρέπεται λέει αυτό που κάνουν μερικές γυναίκες που κρεμάνε σκουλαρίκια και έχουν και ένα σταυρό. Όπως τα έχουν στα αυτιά, λέει και να μην είναι σταυρός. Καραγκιοζηλίκια. Εξευτελίζουν τον Τίμιο Σταυρό. Όχι. Η γυναίκα η οποία είναι χριστιανή βάζει ένα σταυρό στο λαιμό της, λοιπόν, ως φυλαχτό και ως κόσμημα. Και ως κόσμημα και ως φυλαχτό. Τώρα να κρεμάνε ολόκληρες συντεριές από τα αυτιά τους και ένα σταυρό επιπλέον, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και μία τελευταία ερώτηση. Ο διάβολος τα κατάφερε και τα άσχημα να θεωρούνται ωραία πράγματα. Είναι διαστροφή. Είναι αηδία δηλαδή μερικές περιπτώσεις στολισμού γυναικών. Εξευτελίζονται, καραγκιοζοποιούνται και νομίζουν ότι είναι έτσι ωραίες. Και μία τελευταία ερώτηση. Πώς αντέδρασε, λέει, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, όταν κατηγορήθηκε από μερίδα του τύπου που μέσα στον ναό φώναξε «Ζήτω ο Βασιλεύς». Το θέτουν σαν ερώτηση λοιπόν, πολύ οι τηλεθέατες. Αυτά τα πράγματα νομίζω τα ξαναείπαμε. Όχι, ειδικά αυτή την ερώτηση ο ίδιος. Ο Φλωρίνης απήντησε ο ίδιος ότι δέχτηκε τον Βασιλιά διότι έχει την αρχή. Όταν το καλάμι είναι όρθιο, τότε να το χτυπάει. Όταν είναι τσακισμένο και πεσμένο, να μην το χτυπάει. Όταν η βασιλεία στην Ελλάδα ήταν στις δόξες και όλοι έτρεμαν να ανοίξουν το στόμα τους, να ελέγξουν σκάνδαλα της βασιλικής οικογενείας, ο πατήρ Αυγουστίνος έβγαζε σπίθες, άρθρα φλογερά και ήλεγχε τους βασιλείς. Λοιπόν, τώρα η βασιλεία είναι πεσμένη, ο βασιλιάς
ήρθε και εξεδίου στην επιθυμία να επισκεφθεί στο γραφείο του τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος είναι χριστιανός, εκπροσωπεί τον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος είπε, όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα τον διώξω. Τον ερχόμενο πρόσμε, ούμι εκβάλλω έξω. Και τον δέχτηκε, διότι αισθάνεται, είπαμε, συμπάθεια απέναντι ενός πεσμένου καλαμιού. Λοιπόν, όπως δέχτηκε τον κύριο Παπανδρέου, αν δεν ήταν πρωθυπουργός. Και τον μίλησε με γλώσσα. Και τον κύριο Παπανδρέου δεν τον δέχτηκε όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, ήταν πρόεδρος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και την κυρία Δήμητρα Λιάνη δεν τους δέχτηκε. Τους δέχτηκε και τους μίλησε με πνευματική γλώσσα. Λοιπόν, τι ήθελε να πούνε, δηλαδή να μην εκφράσει την κάποια χαρά, τέλος πάντων, διότι ένας ο πρώην βασιλεύς εξεδήλωσε την επιθυμία να δει τον επίσκοπο. Λοιπόν, και εξεδήλωσε την επιθυμία να μεταβεί δίπλα στον ναό να προσευχηθεί. Λοιπόν, ο Φλωρίνης δεν είναι υπεράνω πολιτικών πραγμάτων και αυτό που αισθάνεται το λέει και το γράφει και δεν υπολογίζει κανένα, υπολογίζει τη συνείδησή του και το Θεό. Είπε σαφώς και απεριφράστος, εκτιμώ τον τέως βασιλέα Κωνσταντίνο διότι είναι πολύτεκνος και καλύτεκνος. Έχει πολλά παιδιά και έχει και καλή οικογένεια. Αυτά πρέπει να τα εκτιμούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρούμε κύριε Σωτρόπουλε στην παρουσίαση. Ούτε ήρθε ο βασιλιάς εδώ με όπλα να κάνει επανάσταση, με μαγιό ήρθε να κάνει κολύμπη. Λοιπόν. Εδώ δεχόμαστε αθέως οι οποίοι πολέμησαν την πατρίδα και τους έχουμε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, γιατί να μην δεχθούμε τον τέος βασιλιά σαν απλό Έλληνα πολίτη. Φανατισμοί μόνον τοποθετούν το πράγμα αντιθέτως από ό,τι το τοποθέτησε ο επίσκοπος Φλωρίνης. Λοιπόν, κύριε Σωτρόπουλε, ας προχωρήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει εμείς, κύριε Ζώγα, παραπάνω από τους πολιτικούς και από τους βασιλιάδες, έχουμε τον Χριστό, αυτός είναι ο δικός μας βασιλιάς. Ο βασιλεύς των βασιλέων. Και ό,τι μας λέει ο δικός μας βασιλιάς, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, προχωρούμε στην παρουσίαση, κύριε Σωτρόπουλε, της πρώτης μεσιακής προφητείας του Πρωτευαγγελίου, όπως λέγεται, που είναι στην... Επιτέλους, να αρχίσουμε να πούμε και καμιά προφητεία. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο γάμα κεφάλαιο, στους στίχους 15, στο στίχο 15. Και είναι γνωστή αυτή η προφητεία σε όλους τουλάχιστον χριστιανούς, γιατί από τα μαθητικά μας χρόνια στο δημοτικό σχολείο τη μάθαμε, διαβάζω το κείμενο από τους 70. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού φτέρναν». Είναι τα λόγια τα οποία είπε ο Κύριος, ο Θεός, και προς τον Σατανά, αλλά και προς τον και προς την Εύασμε, όταν έγινε η παρακοή εκείνο το δειλινό μέσα στον Παράδεισο. Και βέβαια είναι μια μυστηριώδης προφητεία εκ πρώτης όψεως, εάν κανείς δεν έχει υπόψη όλη την Αγία Γραφή. Για να ερμηνεύσει κανείς ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, δεν μπορεί να το πάρει ξεκάρφωτο. Οι αιρετικοί παίρνουν ξεκάρφωτα ορισμένα χωρία, γι' αυτό και πλανώνται. Παρμόνουν τη μέθοδο της απομονώσεως των εδαφείων. Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι ο λόγος του Θεού προς τον Όφη, έτσι. Τον Όφη, τον διάβολο κατ' ουσίαν, διότι ο διάβολος παρουσιάστηκε με μορφή όφεως στον πρωτοπλάστος με τη μορφή του όφεως ή μπήκε μέσα σε και εισηγήθηκε την ανυπακοή στο θέλημα του Θεού ο βάσκανος και γκρέμισε τους πρωτοπλάστος. Κατόπιν ο Θεός απευθύνθηκε στον Όφη υπό την μορφή του όφεως, εννοείται ο διάβολος, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Δράκοντας, ο Πλανών, την Οικουμένη Νόλυνα, όπως λέγει η Αποκάλυψης, και είπε ο Θεός τον Όφη, θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα εξυπάτησε, ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός. Κύριε Σωτρό, όταν λες το σπέρμα σου στο Σατανά, εννοεί τι ακριβώς? Το σπέρμα του διαβόλου είναι οι δαίμονες. Μόνο οι δαίμονες. Οι εκπεσόντες άγγελοι. Και είναι και οι δαιμονικοί άνθρωποι. Μάλιστα, όσοι υπακούν στο θέλημα του Σατανά. Αυτοί που συντάσσονται με το διάβολο και όχι με το Θεό. Όλοι οι αντίθεοι είναι δαιμονικοί άνθρωποι. Είναι όργανα του Σατανά, σπέρμα του Σατανά είναι. Τέκνα του Σατανά, όπως λέγει ο Απόστολος. Πνευματικά τέκνα του διαβόλου. Όπως είπε ο Χριστός, τέκνα του διαβόλου. Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου έστε από ναι, ακριβώς. Το 8ο κεφάλαιο εκεί, το φοβερός αυτός λόγος που είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους.
Εσείς, λέει, ότι... δεν είστε από πατέρα το Θεό, είστε από πατέρα το διάβολο και κάνετε τα θελήματα του πατρός σας, του διαβόλου. Εδώ λέει ο Κύριος, θα θέσω έχθρα ανάμεσα σε σένα το διάβολο και την γυναίκα που εξυπάτησες, ανάμεσα στους αγγέλους σου, τους δαίμονες και τους δαιμονικούς ανθρώπους και στο σπέρμα της γυναίκας. Δεν είναι παραδοξότατη έκφραση, κύριε. Μπράβο, κύριε Γιώγα, ακριβώς. Ο όρος σπέρμα είναι μόνο για άνδρες, δεν είναι για γυναίκα. Λέμε σπέρμα ανδρός, δεν λέμε ποτέ σπέρμα γυναικός. Εδώ η γραφή έχει παράδοξη έκφραση. Μιλάει για σπέρμα γυναικός. Παραδοξοτάτη έκφραση, όπως παρατηρούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, ποτέ, επαναλαμβάνω, δεν λέμε σπέρμα ανδρός, σπέρμα γυναικός. Λέμε πάντοτε σπέρμα ανδρός. Εδώ παραδόξως λέει σπέρμα γυναικός. Γιατί λέει σπέρμα γυναικός? Εδώ υπονοεί με αυτό το λόγο, υπενήσεται με αυτό το λόγο ο Κύριος την εκπαρθένου προέλευση του Μεσσία, του Χριστού. Του ιδίου, να πούμε. Ναι. Την εκπαρθένου προέλευση. Ο ίδιος ο Θεός είναι που έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είναι σπέρμα ανδρός, διότι ο Ιωσήφ δεν συνετέλεσε στη σύλληψη του Χριστού. Είναι απάτορ, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Εβραίους, ο Χριστός. Μπράβο, ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα φυσικό ο Χριστός. Ο Ιωσήφ ήταν κατά νόμον πατέρας, θετός πατέρας, όχι φυσικός, όχι πραγματικός πατέρας. Ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι απάτορ και σαν Θεός είναι αμήτωρ. Στον ουρανό δεν έχει μητέρα και στη γη δεν έχει πατέρα. Πόσο ωραία τα εκφράζει η γραφή. Είναι σπέρμα γυναικός, τέκλων γυναικός μόνο. Όλοι είμαι θα τέκνα δύο ανθρώπων, ενός ανδρός και μιας γυναικός. Ο Μεσσίας, ο Χριστός, είναι σπέρμα γυναικός, όχι ανδρός. Είναι τέκνων ενός μόνο ανθρώπου, της Παναγίας, της Παρθένου. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα υπαινιγμό για την εκπαρθένου προέλευση του Μεσσία. Έχουμε και κάτι άλλο παράδοξο. Είναι μια λέξη, κύριε Ζόγα, που τονίσατε, ναι, τη διαβάσατε με έμφαση, αυτός, μια αντωνυμία. Την αντωνυμία αυτός, κύριε, ναι, Σαντροπουλέ. Εδώ... θα περίμενε κανείς να πει αυτό. Έτσι, μπράβο. Σε ουδέτερο. Αφού μίλησε για σπέρμα γυναικός, στη συνέχεια τι έπρεπε να πει? Αυτό. Αυτό, το σπέρμα δηλαδή, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Όφη, διάβολε. Δεν λέει όμως αυτό το σπέρμα, λέει αυτός. Καταργείται εδώ το συντακτικό. Αυτό το λάθος γίνεται εδώ στη μετάφραση του, στην Παλαιά Διαθήκη, στη μετάφραση του Βάμπα, που λέει αυτό, το έχεις στο δέντρο, είναι λάθος. Καλά. Λοιπόν, αυτός, λοιπόν, σου τηρήσει κεφαλή. Το σπέρμα της γυναικός θα είναι αυτός. Δηλαδή θα είναι άρεν τέκνον. Θα είναι ανήρ, άνδρας, ο Μεσσίας. Θα είναι αυτός ο άνδρας ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλήν. Σαν να έλεγε ο Κύριος στο Φίδι, γυναίκα απάτησες, από γυναίκα θα το βρεις. Η γυναίκα θα γεννήσει το Μεσσία που θα σου σπάσει το κεφάλι και εσύ τι θα κατορθώσεις? Απλά θα το τηρήσεις αυτού πτέρνα. Μόλις θα το πληγώσεις λίγο την πτέρνα. Η σταύρωση του Μεσσία, η σταύρωση του Χριστού είναι το φρικτότερο μαρτύριο, ο φρικτότερος τρόπος εκτελέσεως. Εν τούτης, μπροστά στη συμφορά που υπέστη με τη σταύρωση του Χριστού ο Σατανάς, η σταύρωση του Χριστού καταντάει απλώς σαν ένα κέντημα στην πτέρνα, ενώ το χτύπημα που υπέστη ο Σαντανάς είναι κέριο, του συνέτριψε το κεφάλι, του διέλυσε το κράτος. Το κράτος. Ενώ και εδώ υπερίσσεται την τριήμερη σωματική θανάτωση του Κυρίου. Τη σταύρωση, αυτό είναι. Που τρεις μέρες θανατώθηκε, ας πούμε. Έμεινε στο θάνατο, ναι, επί τριήμερων και κατόπιν ο Χριστός ανέστη. Αυτή η περικοπή, αγαπητοί τηλεθεατές που ακούσατε, από το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής,
της γενέσεως χαρακτηρίζεται, όπως είπε ο κύριος Ζώγας, πρωτευαγγέλιο, η πρώτη ευχάριστη αγγελία. Είναι τρόπον δεινά μια ακτίνα ελπίδας που διέσχισε τα πυκνά φυλώματα του Παραδείσου, ότι ένας μελλοντικός απόγονος της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Ο Κύριος, πολύ εύσπλαχνος, δεν άφησε το ανθρώπινο γένος να πέσει στην απελπισία. Από την ημέρα ήδη της πτώσεώς του και της εξώσεως εκ του Παραδείσου έδωκε την ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, όσο προχωρούμε στις μεσιακές προφητείες, γίνεται όλο και ισχυρότερη ελπίδα. Όταν φτάναμε στον Ισαΐα, γίνεται, θα έλεγα, ήλιος ολόκληρος αυτή η ελπίδα, γιατί ο Ισαΐας ολοφάνερα παρουσιάζει τον Μεσσία σαν να μη ζούσε 800 χρόνια πρώτου Χριστού, προ Χριστού, αλλά σαν να ζούσε στην εποχή του Χριστού. Κύριε Ζώγα, να πούμε και σε μια άλλη προφητεία, η οποία πάλι έχει σχέση με τον Μεσσία. Όλες οι προφητείες που θα κάνουμε τώρα σε μια σειρά θα είναι μεσσιακές προφητείες, μια και πλησιάζει και η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Σε λίγες ημέρες μπαίνουμε στην Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων και θα ακούσουμε στους ιερούς ναούς το προανάκροσμα των Χριστουγέννων, τις καταβασίες. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Θα σκυρτήσουν οι καρδιές των χριστιανών, των συνειδητών χριστιανών, ακούοντες το προανάκροσμα της Χριστού γεννήσεως. Ποια προφητεία? Είναι πάλι στο ίδιο βιβλίο της Γενέσεως, στο ΚΒ βιβλίο, στους στίχους 17 και 18. Διαβάστε παρακαλώ την προφητεία. Ο Θεός προς τον Αβραάμ και του λέγει: «Ή μην ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμο της παρατοχύλος θαλάσσης και κληρονομήσει το σπέρμα σου τα σπόλεις των υπεναντίων. Και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα τη σου πάντα τα έθνη της γης». Την τελευταία αυτόν φράση δίκουσες. Θέλω να επαναλάβετε. «Και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα τη σου πάντα τα έθνη της γης». «Και ενευλογηθήσονται», λέγει ο Θεός τον Αβραάμ, «και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα τη σου πάντα τα έθνη της γης». Αυτή η προφητεία επαναλαμβάνεται, αλλού λέει «πάσε φιλέ της γης». «Ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα τη σου πάσε φιλέ της γης». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, κύριε Ζώγα? Δεν θα δώσω δική μου ερμηνεία, κύριε Σωτηρόπουλε. Θα αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο, εν πνεύματι Αγίου. Πρωτού πάμε στον Απόστολο Παύλο, έχει δύο σκέλη, δύο μέρη η προφητεία. Το ένα ότι θα πληθυνθούν οι απόγονοι του Αβραάμ. Αυτή λέει η έκφραση. Θα γίνουν σαν την άμμο, λέει, της θαλάσσης και σαν τα άστρα του ουρανού. Θα προέλθουν από τον Αβραάμ πολλά έθνη και πολλοί βασιλείς. Προήλθαν ή δεν προήλθαν? Από τον Αβραάμ. Ναι, από τον Αβραάμ. Από τον Αβραάμ ναι. Κατάγονται όχι μόνο οι Εβραίοι αλλά και το αραβικό έθνος. Έτσι είναι. Και οι Άραβες αυτή την ώρα οι Άραβες είναι τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Μιλάμε για σήμερα. Ναι, διαμέσου των νέων, δηλαδή ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. Πολλά έθνη δισεκατομμύρια. Προήλθαν από τον Αβραάμ, άλλα από τη γραμμή του Ισάκ, ιού του Αβραάμ, και άλλα από τη γραμμή του Ισμαήλ. Οι Άραβες, οι Παλαιστίνοι, αυτοί που λέμε είναι από τη γραμμή του Ισμαήλ, ναι, που ήταν τέκνον της Αγαρινή, μάλιστα. Αυτό πάλι δεν είναι μια μεγάλη προφητεία? Είπε η Γραφή ότι από ένα άνθρωπο, τον Αβραάμ, θα προέρχονταν πλήθη εθνών. Αν ήταν από κάθε άνθρωπο να προέρχονται πλήθη εθνών, θα τα χωρούσε η γη, θα έπρεπε να μετικήσουμε και στους άλλους πλανήτες. Προ χιλιάδων ετών. Λοιπόν, όμως, διότι το είπε ο Θεός, έτσι έγινε. Από τον Αβραάμ προήλθαν πλήθος έθνη. Το ένα μέρος της προφητείας. Το άλλο μέρος, το σπουδαιότερο, είναι αυτό που λέει: «Και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα τη σου, πάσε φιλέ τη γη». Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ζώγα? Λοιπόν, να το διαβάσουμε καλύτερα μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Να το διαβάσουμε. Προς Γαλάτας Επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από το στίχο 14.
δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Στίχο 16. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν η επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός. Και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός. Και στο στίχο 29, εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμε κλπ. Ώστε όταν λέει ο Θεός τον Αβραάμ θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης διά του σπέρματός σου, ποιον εννοεί σπέρμα? Δεν λέει διά των σπερμάτων σε πληθυντικό αριθμό, σαφώς, πάλι, διά είναι... του σπέρματος, παρατηρεί ο Παύλος, ενικός αριθμός. Καλώς. Το σπέρμα αυτό ποιο είναι? Το λέει καθαρό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι, ο Μεσσίας στα εβραϊκά, ο Χριστός στα ελληνικά. Συνεπώς η προφητεία εν ευλογηθήσονται εν το σπερματί σου πάσε φυλέ της γης σημαίνει ο Αβραάμ, ένας από γονός σου θα γίνει αιτία να μεταδοθούν οι ευλογίες του Θεού σε όλα τα έθνη του κόσμου. Και παρατηρούμε, κύριε Σωτερόπουλε, ότι και οι δύο, τα δύο σκέλη της προφητείας εξεπληρώθησαν με εκπληκτική ακρίβεια. Τώρα, το πώς ευλογήθηκαν από το σπέρμα του Αβραάμ, από τον απόγονο του Αβραάμ, από το Μεσσία, από τον Χριστό, πώς ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης, πώς αντιλαμβάνεστε, κύριε Ζώγα, αυτή την ευλογία? Με άμεση ευλογία όλοι οι χριστιανοί. Έτσι είναι, όλοι οι χριστιανοί έχουν την ευλογία. Την άμεση ευλογία ως πνευματικά τέκνα χριστιανική ευλογία. Του Αβραάμ. Με έμεση ευλογία σε όλα τα έθνη, με την έννοια. Τα έθνη που δεν είναι χριστιανικά ευλογήθηκαν. Ευλογήθηκαν με την έννοια ότι το χριστιανικό πνεύμα επέδρασε στις νομοθεσίες σου, στον τρόπο ζωής κλπ. Έτσι είναι, αυτό είναι, αγαπητοί τηλεθεατέ. Δεν έχουμε ευνοηθεί και ευλογηθεί από τον Χριστό μόνον εμείς οι χριστιανικοί λαοί, που άλλαξε εν πολλής ο τρόπος της ζωής μας, και διότι μέσα στον χριστιανισμό γεννιόνται εκατομμύρια Άγιοι, μάρτυρες, θαυματουργοί, και εκατομμύρια άνθρωποι σώζονται, πληρονομούν την απέραντη αιωνιότητα. Εκεί είναι προπάντων η μεγάλη ευλογία, η σωτηρία και η δόξα της αιωνιότητος. Αλλά έχουν εμέσως ευλογηθεί και τα μη χριστιανικά έθνη, διότι διακινούνται οι χριστιανικές αλήθειες και επιδρούν και στα μη χριστιανικά έθνη, και η επίδραση φαίνεται προπάντων στις νομοθεσίες των λαών. Υπό την επίδραση του χριστιανικού πνεύματος έχουν γίνει ανθρώπινες οι νομοθεσίες των λαών. Προ Χριστού τα 3/4 της ανθρωπότητας ήσαν δούλοι. Οι δούλοι δεν θεωρούντο καν άνθρωποι, θεωρούντο πράγματα, ρες. Και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου καταργήθηκε η δουλεία. Δεν είχαν δικαιώματα στη ζωή οι δούλοι. Μπορούσαν τα αφεντικά να τους μεταχειρίζονται όπως θέλουν. Αυτά τα πράγματα εξέλιπαν. Σήμερα υπάρχει κοινωνική πρόνοια, τα κράτη έχουν κοινωνική πρόνοια, υπάρχουν νοσοκομεία, ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις απόρων, υπάρχουν δικαιώματα των εργατών, μισθοί, συντάξεις, ΙΚΑ που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα κλπ. Αυτά δεν υπήρχαν προ Χριστού. Ό,τι ήθελαν έκαναν τα αφεντικά, τα 3/4 της ανθρωπότητας ήταν δούλοι, δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ και τη νύχτα ακόμη, και μπορούσε να τους πιάσει το αφεντικό και χάνει γούστο να τους φάξει, να τους σταυρώσει για να διασκεδάσει με τον πόνο τους. Τους ρίξει τα ψάρια να τους λοιπόν, φάξει. Λοιπόν, να τους ρίξει τα ψάρια να τραβούν οι μύρινες να κάνουν οργιώδη συμπόσια. Λοιπόν, οφείλουμε μεγάλα αγαθά στον χριστιανισμό, όπως ο ήλιος διαμέσω των χαραμάδων περνάει ακόμη και στα ανήλια υπόγεια των φυλακών και φωτίζει αμυδρά έτσι τα σκοτεινά υπόγεια των φυλακών. Έτσι ο ήλιος Χριστός, το φως του Ευαγγελίου, διαχέεται παντούς σε όλο τον κόσμο, αλλού ζωηρότερο, αλλού αμυδρότερο και αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, ευεργετεί όλη την ανθρωπότητα. Και δυστυχώς η αχάριστη ανθρωπότης δεν σκέπτεται ποια ήταν η κατάσταση προ Χριστού και πόσο ευεργεσιών απολάβει σήμερα χάρη στην αποστολή του Μεσσία στον κόσμο, χάρη στην ενανθρώπιση και τη θυσία και τη διδασκαλία του αρχηγού της πιστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί τηλεθεατές,
Παρουσιάσαμε απόψε στην ευσεβειά σας δύο προφητείες. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε πάλι την άλλη Δευτέρα, ώρα 5 και κάτι. Έχω να κάνω δύο ανακοινώσεις. Το μάθημα που κάνω στην αδελφότητα Ζωοδόχου Πηγή 44, το μάθημα των κυκλαρχών, την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης που κάνω κάθε Δευτέρα ώρα 7, το έχουμε αναβάλει για αύριο Τρίτη ώρα 7, επειδή είναι ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Νεκταρίου. Θα γίνει αύριο το μάθημα των κυκλαρχών της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, αύριο Τρίτη ώρα 7. Επίσης έχω να ανακοινώσω ότι την Παρασκευή εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό, στο στούντιο του Τηλετόρα, θα φιλοξενηθεί ο κανονικός και νόμιμος Μητροπολίτης Αττικής, ο κύριος Νικόδημος, και θα έχει συνέντευξη με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Θα είναι μια εξόχως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την προανήγγειλε ο κύριος Μιχαλόπουλος, την προαναγγέλλω και εγώ αυτή τη στιγμή. Παρακαλούνται να την παρακολουθήσουν οι χριστιανοί, όσοι θέλουν να διαφωτιστούν πάνω στο εκκλησιαστικό ζήτημα, όσοι ενδιαφέρονται για την Εκκλησία, για το καυτό εκκλησιαστικό πρόβλημα. Λοιπόν, θα είμαι θα πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Δευτέρα, ώρα 5. Χαίρετε.